και φίλοι των Σπορ, γεια σας και χρόνια σας πολλά. Θα ξεκινήσουμε με μια ματιά στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ, όπου τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής υποχρέωσαν τους δύο αιώνιους αντίπαλους να περάσουν τα Χριστούγεννα μαζί στην κορυφή της βαθμολογίας. Η μπύλια της ρουλέτας του μπάσκετ αναπήδησε από το πράσινο στο κόκκινο. Το Σάββατο ο Ηρακλής κερνούσε και την Κυριακή ο Ολυμπιακός έπινε. Οι Ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την ήττα του Παναθηναϊκού στο Ιβανόφι από τον Ηρακλή και από χθες έβαλαν το δικό τους κόκκινο αστέρι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του βαθμολογικού πίνακα. Ερυθρόλευκα λοιπόν βάφτηκαν τα Χριστούγεννα με την ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη να μην συναντά δυσκολίες στη Λάρισα. Ο Παπα-Νικολάου έδωσε για άλλη μια φορά το παρόν, το ροζ φύλλο πέρναγε σε ερυθρόλευκα χέρια και η κορυφή της Α1 έπαιρνε κόκκινο χρώμα. Όλα αυτά βέβαια αφού είχε προηγηθεί η σαβατιάτικη ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή με τους διαιτητές να γίνονται οι αρνητικοί πρωταγωνιστές του αγώνα και τον Μπόζιντα Μάλκοβιτς να αποχωρεί από τη συνέντευξη τύπου λόγω των ανθρώπων με τα γκρι. Ήρθα μόνο εδώ στη συνέντευξη τύπου μόνο εξαιτία σας. Ευχαριστώ. Αφού σας εκτιμάω, εσάς δημοσιογράφους. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πείσω στους παίκτες ότι σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να δώσουν όλα και να κερδίζουν ένα μεγάλο αντίπαλο. Κατά τα άλλα, η 11η χριστουγεννιάτικη αγωνιστική περιείχε τη μεγάλη νίκη του Παπάγου στους Αμπελόκηπους, την επικράτηση του Sporting στο Ολυμπιακό Στάδιο επί της ΑΕΚ, ενώ ΠΑΟΚ και Απόλλων Πατρών είχαν εύκολο έργο απέναντι στο Περιστέρι και τον Πανιόνιο αντίστοιχα. Τέλος, ο Άρης πέρασε και από το Ηράκλειο της Κρήτης και φλερτάρει έντονα την πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Το πρωτάθλημα της Α1 συνεχίζεται αύριο με τον αγώνα που ανοίγει την αυλαία στη 12η αγωνιστική Περιστερίου Ηρακλή, ενώ την Τετάρτη διεξάγονται οι υπόλοιποι 6 αγώνες με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε ένα ντέρμπι από τα παλιά Άρη ΠΑΟΚ. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ να απολαύσουμε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα στο θέμα που μελήθηκε ο συνάδελφος Βαγγέλης Γκαϊντές. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ θεωρείται όχι άδικα το καλύτερο στον κόσμο εκτός NBA. Για του λόγου του αληθές, απολαύστε μερικά εντυπωσιακά καρφώματα. Στο βόλεϊ, τριπλή ήττα για τις ομάδες Θεσσαλονίκης στην αυλαία του πρώτου γύρου στο συναρπαστικό πρωτάθλημα βόλεϊ V6. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Μήλωνας πέρασαν όμορφα Χριστούγεννα αφού επέστρεψαν από τη συμπρωτεύουσα με νίκες επί του Άρη, του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Ιδανικός ρεπόρτερ νίκη στην ομίχλη της Θεσσαλονίκης αποδείχθηκε ο Οσβάλτο Χερνάντες που οδήγησε τον Ολυμπιακό στο θρίαμβο επί του Άρη με 3-2 σετ στη Μίκρα. Το μαύρο διαμάντι των Ερυθρολεύκων έλαμπε και συνεπικουρούμενο από τον νεανικό ενθουσιασμό του Κώστα Χριστοφιδέλη και την επιθετική άνοδο του Σάντσες τύφλωσε τον Άρη στο ίδιο του το σπίτι. 15-6-15-9, προβάδισμα 2-0 σετ σε 42 λεπτά για την ομάδα του Κώστα Χαριτονίδη που εκμεταλλεύτηκε μοναδικά την τραγική υποδοχή του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Λάιος αντικατέστησε τον Μιχαλόπουλο με τον Χριστοφιδέλη, προσέδωσε πάθος στην ομάδα του με την είσοδο του Αμαριανάκη και όλοι χειροκροτούσαν το φοβερό και τρομερό Χερνάντες. Αποτέλεσμα 12-15, 10-15, 15-17 στο tie break, νίκη χρυσάφη για τον Ολυμπιακό που πανηγυρίστηκε δεόντως την ώρα που βούρκωνε ο δημιουργός του εντυπωσιακού Άρη Κώστας Χαριτονίδης. Όταν λύγει ένα παιχνίδι 17-15 όπως έληξε, μπορούμε να πούμε ότι είναι και θέμα τύχης. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η ομάδα η δικιά μου έπαιξε πάρα πολύ καλά, αγωνίστηκε, ήθελε τη νίκη, έδειξε ότι πραγματικά παίζει βόλεϊ μέσα στο γήπεδο. Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι κύρια για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού εδώ ότι είναι λίγο τα πράγματα κωμικά. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να ασχολούνται με τους διαιτητές, δεν πρέπει να προκαλούν όπως προκάλεσαν και πέρσι στο γήπεδο της Ορεστιάδας να πούμε.